Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ πάω 24. Θα πάμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μασχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο με όλα τα νέα του ΠΑΟΚ, με ό,τι κινείται στον ασπρόμαυρο πλανήτη. Εδώ μέχρι και τις 9 θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα, θα αναφερθούμε σε ό,τι υπάρχει και για το ποδοσφαιρικό και για το μπασκετικό και για γενικότερα τον σύλλογο του ΠΑΟΚ, όπως κάθε μέρα εδώ στο Λίμπερο 107,4 από τις 7.30 μέχρι και τις 9. Το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, παραμένει στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Σήμερα δεν είναι τόσο μεγάλη μέρα εξελίξεων όπως χθες, αν υπήρχαν κάποιες εξελίξεις χθες, με την συγκεκριμένη υπόθεση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που παραμένει στο προσκήνιο και θα παραμένει και το επόμενο διάστημα. Απλά χθες που ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής, η συζήτηση ήταν μεγαλύτερη. Σήμερα έχουμε ακούσει και από χθες, αλλά και σήμερα και εδώ στο Λίμπερο 1,4, έχουμε αρχίσει να ακούμε και τις θέσεις ανθρώπων μελών της Επιτροπής. Σήμερα το μεσημέρι εδώ στον Λίμπερο 107,4 ακούσαμε τον κύριο Αρκούδη να μεταφέρει το όσα μπορούσε να μεταφέρει, φυσικά πως υπόθηκαν, γιατί ήταν πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του, προσπαθώντας τέλος πάντων να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς είναι αυτό που εξετάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αν μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε όσο μπορούμε και στο καθαρά έτσι, αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο όσο μπορούμε θα το κρατάμε στην επικαιρότητα και θα το κρατάμε πρώτο στην επικαιρότητα, όσο μπορούμε, ξαναλέω, και όσο μας το επιτρέπει όλη αυτή η τοξική κατάσταση στην οποία ζούμε και θα ζήσουμε με αυτήν όλη τη σεζόν, όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι δυνατός μέσα στο γήπεδο, να διεκδικεί και φέτος το double, τόσο θα μεγαλώνει και αυτή η τοξικότητα. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι εσείς οι οποίοι προσπαθείτε να ενημερωθείτε και να έχετε μια σφαιρική άποψη, είναι πολύ δύσκολο αυτή την υπόθεση. Το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει μια πλευρά η οποία μεταφέρει διαρκώς κατά το δοκούν ό,τι θέλει, αλλά επειδή το κάνει σε πολύ μεγάλη συχνότητα, λέγε, γράφοντας, καταλαβαίνω ότι μπορεί να επηρεάζεται πολύς κόσμος και μου φαίνεται και φυσιολογικό μέχρι ένα βαθμό. Απλά αυτές τις μέρες ειδικά, ό,τι διαβάζετε, το λέω γιατί βλέπω και σχόλια και σε social media και σε site, τέλος πάντων, ό,τι διαβάζετε το φιλτράρετε όσο περισσότερο μπορείτε, βλέπετε από πού προέρχεται και από εκεί και πέρα μπορείτε να καταλάβετε και γιατί γράφετε το ό,τι γράφετε. Έτσι. Μετά τις 8 θα μιλήσουμε και με το Θέριο τον Αναστασιάδη που ήταν εδώ στην συνέντευξη του κυρίου Αρκούδη σήμερα και θα πούμε αρκετά έτσι και για το αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή στις 6. Η ομάδα έχει τη δική της δουλειά, η ομάδα έχει το δικό της στόχο και δεν μπορεί να επηρεάζεται από όλα όσα τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν διάφοροι έξω από το γήπεδο. Η ομάδα έχει ένα μάτς την Κυριακή που πρέπει να το κερδίσει. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα βελτιώσει την εικόνα της. Εντάξει, η εικόνα τώρα του αγώνα του Κυπέλλου ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν ένα πολύ χαλαρό μεσαγωγικά παιχνίδι. Στη λογική ότι δεν υπήρχε κάποια μεγάλη πίεση. Έτσι, λέγαμε και χθες ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε από εκείνο το μάτς ήταν η διάθεση και η νοοτροπία της ομάδας. Αυτό το μάτς ήταν διαφορετικό. Υπάρχει το πρέπει. Ο ΠΑΟΚ γενικά έχει μάθει να ζει με αυτό. Και μέσα από αυτό να παίρνει αυτό που θέλει. Αλλά είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ, ναι, μεν ήρθε η νίκη, αλλά δεν συνδυάστηκε με κάποια έτσι, πολύ καλή εμφάνιση. Βέβαια, ειδικά στα ντέρμπι, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Το έχετε καταλάβει, γιατί σε άλλα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ είχε καλή εμφάνιση, αλλά δεν είχε το αποτέλεσμα. Με την ΑΕΚ έγινε το αντίθετο. Αυτό το μάτς είναι διαφορετικό. Εγώ, να πω την αλήθεια, ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια έχει δείξει εδώ και περίπου 2-2,5 χρόνια ότι εύκολα, δύσκολα, εντός, εκτός έδρας, έχει τον τρόπο να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Και εντάξει, ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι κάποια ομάδα που μπορεί να του φέρει τον οποιοδήποτε φόβο. Ο Αστέρας έπαιζε και χθες σε αγώνα κυπέλου. Μπορεί και αυτό να επηρεάσει. Έπαιζε χθες, ένα ταξίδι, για να παίξει Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα. Γενικά, είναι ένα παιχνίδι το οποίο η λογική λέει πως ο ΠΑΟΚ εύκολα, δύσκολα, με καλή εμφάνιση, με μέτρια εμφάνιση θα πάρει αυτό που θέλει. Και βέβαια
θα παραμείνει να διεκδικεί πράγματα. Θα κοιτάει και τι γίνεται στα άλλα μάτσα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ ξεκάθαρο το τι είναι να γίνει στο παιχνίδι του άλλου διεκδικητή του τίτλου. Γενικά σε κάθε περίπτωση, το έλεγα και χθες και το είπα και στην πρώτη εκπομπή που ήμασταν εδώ την περασμένη Δευτέρα, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι φέτος έτσι όπως είναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρωτάθλημα, δηλαδή με τα play-off στο τέλος, τέλος πάντων την επέκταση του πρωταθλήματος, γιατί play-off για να γίνει, για να γίνει play-off, λίγο τα έχουμε μπερδέψει, έχουμε κάνει και δικά μας play-off εδώ στην Ελλάδα. Τα play-off παίρνεις κάτι από την κανονική περίοδο. Δηλαδή το να πας με τους βαθμούς που είχες στην κανονική περίοδο και να συνεχίσεις τα play-off, εμένα δεν μου λέει κάτι. Play-off, ας πούμε, στο μπάσκετ παίρνεις μια, ξέρω εγώ, πλεονέκτημα έδρας. Παλιότερα στα άλλα play-off που είχαμε, που δεν έπαιζε ο πρώτος, ξεκινούσε μια απόσταση τέλος πάντων. Τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, ουσιαστικά είναι η συνέχεια του πρωταθλήματος. Ας έχουμε στο νου μας ότι εκτός απρόοπτου όλα θα κρυθούν εκεί. Στο τέλος. Στα 10 μάτς, το τέλος. Το λέω και το ξαναλέω γιατί όσο πλησιάζουμε προς τα εκεί, τώρα αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε. Προφανώς και θέλεις να είσαι πρώτος, προφανώς και θέλεις να πάρεις όλα τα παιχνίδια μέχρι να φτάσεις εκεί και εκεί φυσικά. Απλά ας έχουμε στο νου μας ότι επί της ουσίας το πιο σημαντικό είναι εκείνα τα 10 μάτς στο τέλος. Με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, ίσως με τον Άρη, ίσως με τον Παναθηναϊκό αν θα είναι εκεί, ξέρω εγώ, με την Λάρισα, με τον Όφη, όποιος είναι εκεί πέρα. Σε αυτή την εξάδα που θα είναι εκεί στο τέλος. Οπότε λοιπόν, έχει πολύ δρόμο η δουλειά εκεί. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ είναι σε μια κατάσταση που μπορεί λίγο να πέφτουν οι ρυθμοί του. Καταλαβαίνετε ότι όλη τη χρονιά η ομάδα δεν μπορεί να πάει τρένο, ειδικά στις εμφανίσεις της. Το αποτέλεσμα είναι μια άλλη κουβέντα. Το ΠΑΟΚ έχει μάθει να παίρνει το αποτέλεσμα στις περισσότερες φορές είναι μια πραγματικότητα. Αλλά η απόδοσή του δεν μπορεί να είναι μόνιμα προς τα πάνω. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτό το σημείο τη σεζόν και μετά την ήττα από τον Άρη και με την εμφάνιση που δεν ικανοποίησε και τόσο με την ΑΕΚ, αλλά μπορεί να είναι και σε ένα τέτοιο σημείο. Αυτό το πρόγραμμα είναι λίγο πιο βατό, να το πω έτσι, αλλά έχει πολλά παιχνίδια το πρόγραμμα. Ακολουθεί εμβόλυμη, ακολουθεί μετά η φάση των προημιτελικών του κυπέλου, η Πέμπτη να γίνει κλήρωση εκεί. Οπότε έχει πολλά παιχνίδια τώρα αυτό το διάστημα. Έχει παιχνίδια να 4 μέρες. Και είναι λίγο, όχι λίγο, είναι απαιτητικό. Και εννοείται ανάλογα και τον αντίπαλο, έτσι. Αλλιώς είναι να παίξει το κύπελο, ξέρω εγώ, με τη Λαμία για παράδειγμα, αλλιώς είναι να παίξει με την ΑΕΚ, αν περάσει, ή τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλη πίεση, άλλη κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την οτροπία του και με τον τρόπο που πρέπει να εμφανίζεται, το είδαμε και στο μάτς της Τετάρτης με τον Όφη. Και εγώ το λέω και το ξαναλέω, το λέω και με τον Σταύρο χθες. Δεν είναι κάτι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Για να κερδιθεί αυτή η νοοτροπία χρειάζεται πολύς χρόνος. Για να μπαίνει ο παίχτης όπως πρέπει σε κάθε μάτς, ακόμα και σε αυτό που μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλο κίνητρο βαθμολογικό και αγωνιστικό. Γιατί το μάτς Τετάρτης κάπως έτσι ήταν μετά το 0-3 από το μάτς. Είναι κάτι που δεν το κερδίζεις εύκολα, είναι κάτι που δεν το χτίζεις εύκολα, χρειάζεται πολύς χρόνος. Για να περάσει και σε όλους τους παίκτες. Τώρα, αν θα έχει την Κυριακή κάποιες αλλαγές στην 11η Φεραίρα, θα το δούμε. Αν θα προκύψουν κάποια καινούργια πρόσωπα, σίγουρα θα προκύψει ένας παίκτης αριστερά. Γιατί είναι το πρώτο μάτς που θα λείψει φέτος ο Γιαννούλης. Εκπληκτικό. Δεν έχει λείψει σε κανένα. Από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Και είναι λίγο ερωτηματικό το πώς θα προσαρμοστεί η ομάδα σε αυτή τη συνθήκη. Γιατί όσοι παρακολουθείτε την ομάδα φέτος, καταλαβαίνετε ότι ο Γιαννούλης είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζει το ΠΑΟΚ, και θα είναι η πρώτη φορά που θα λείψει. Αν δούμε ποιος θα πάει εκεί, αν θα πάει ο Ροντρίγκο, δεν το αποκλείω. Να δούμε το Βιερίνια, φαίνεται λίγο δύσκολο. Ειδικά με τον τρόπο που αγωνίζεται φέτος ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε. Να το δούμε τι θα επιλέξει ο Φερέιρα. Μπορεί και λίγο και να αλλάξει η τακτική σου αυτό το παιχνίδι και το βλέπω και λίγο φυσιολογικό. Από τη στιγμή που θα σου λείπει ο παίκτης κλειδί, να το πω έτσι, στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεσαι και αναπτύσσεσαι και τέλος πάντων χτίζεις το παιχνίδι σου, μπορεί να αλλάξει η τακτική σου αυτό το μάτς. Να φέρει το βάρος από την άλλη πλευρά ή τέλος πάντων να έχει δουλέψει αυτές τις μέρες με έναν τρόπο τέτοιο που να μην πάρει τόσο βάρος η αριστερή πλευρά. Γιατί, όπως ξέρουμε επίσης, πίσω από το Γιαννούλη δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ
στάνταρ δεύτερο αριστερό μπακ που να κάνει την ίδια δουλειά. Έτσι. Θα πάει σε κάποια αλχημία. Εννοώ θα πάει σε κάποιο παίχτη ο οποίος δεν είναι η φυσική του θέση εκεί, όπως είναι ο Γιαννούλης. Που στον ΠΑΟΚ είναι back half ουσιαστικά. Κυρίως half, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, όπως με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα, που ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που δημιουργεί, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει την μεγαλύτερη κατοχή. Έτσι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά λίγο πιο μετά. Θα συζητήσουμε και για το μπασκετικό κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι αύριο έχει πολύ σημαντικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ μπροστά του. Θα κάνουμε μια κουβέντα, όσον μας το επιτρέψει και η ημέρα και η τηλεφωνία, και για όλα τα τμήματα, το τι έχουν μπροστά τους. Το Σαββατοκύριακο είχαμε εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, ειδικά για το τμήμα βόλεϊ, που είχε να κάνει με το ότι αποφάσισαν οι αρμόδιοι το παιχνίδι με τον Ηρακλή, που διακόπηκε, αναμενόμενη απόφαση, αλλά βγήκε σήμερα να πάει στον ΠΑΟΚ. Οπότε θα συζητήσουμε και για αυτά τα ζητήματα λίγο πιο μετά με Ραφαήλ Γκαϊδατζή, αν μας το επιτρέψει η κατάσταση. Για τα μπασκετικά, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι, συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα με μια προπόνηση με τον Ιωνικό. Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ από την περασμένη Τετάρτη έχει να κάνει με το Σχίζα. Προφανώς γιατί θα παίξει αύριο. Ο Σχίζα είναι σημαντική απουσία. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ την πολυτέλεια να είναι μείον ένα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να είναι μείον κανένα, να πω την αλήθεια. Ο Σχίζα δεν θα παίξει αύριο. Ο Σχίζα αύριο είναι να βγει από το νοσοκομείο. Είναι καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ολοκληρώνει τι εξετάσει του και αύριο είναι να βγει, αλλά δεν είναι να αγωνιστεί το Σάββατο με τον Ιωνικό. Σε ένα παιχνίδι που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία, με μια ομάδα ερωτηματικό, μεγάλο ερωτηματικό για την ακρίβεια, εντελώς αλλαγμένη σε σχέση με την ομάδα που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο και είχε χάσει με 17 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Είναι παιχνίδι περίεργο, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο κίνητρο και είναι παιχνίδι που το έχει στοχεύσει όλη την εβδομάδα, παρότι είχε να παίξει και με την Dijon, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να παίξει ρόλο. Θα τα πούμε λίγο παραπάνω και αυτά στην πορεία και προς το τέλος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε λίγο και στο μεταγραφικό για να δούμε αν θα υπάρξει εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα, που θα υπάρξει αργά ή γρήγορα. Απλά κάπως ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει αλλάξει τη λογική του στο τι ήθελε να κάνει. Θα το αναφέρουμε και αυτό το σημείο, γιατί έχει γι' αυτό το ενδιαφέρον, γιατί η ανάγκη ενίσχυσης, θα το πω ενίσχυσης σε αυτή τη φάση, είναι ξεκάθαρη για να πετύχει ο ΠΑΟΚ τον στόχο του, που είναι ο μίνιμουμ στόχος φέτος, αλλά έχει αυτό το πράγμα, την έχει ανάγκη την ενίσχυση η ομάδα. Και νομίζω ότι θα την κάνει και δεν θα αργήσει πολύ για να γίνει αυτή η ενίσχυση. Μπορεί να άργησε λίγο το κομμάτι του ψηλού, αρχικά λόγω του Τσάπμαν που τελικά είχε θέμα, του Χόους που δεν φαίνεται ότι προχωράει, λόγω των περιπτώσεων που μίλησε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, δεν προχώρησε η όλη υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο τέτοιο που θα προκύψει εξέλιξη. Θα πούμε λίγο πιο μετά, πιο έτσι αναλυτικά, και για το κομμάτι το μεταγραφικό, γιατί το ρωτάτε κι εσείς με μηνύματα σε social media και όχι μόνο, γιατί βλέπετε κι εσείς ότι η ανάγκη για ενίσχυση παραμένει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο του δυνατού φυσικά, ούτως ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο. Έτσι, και έχοντας πάντα στο νου μας ότι ακολουθεί και μια μεγάλη διακοπή, έχει πολλά πράγματα να κάνει ο ΠΑΟΚ μπροστά του και με αφορμή διακοπή που ακολουθεί. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Για τα του ποδοσφαίρου θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά με τον Στέλιο τον Αναστασιάδη, να μας μεταφέρει και το ρεπορτάζ της ομάδας και έτσι την όλη υπόθεση που είναι από χθες στο προσκήνιο, τις τελευταίες μέρες τέλος πάντων είναι στο προσκήνιο. Σήμερα επίσης βλέπω ότι παίζει πολύ και ότι έχει κλειδώσει τέλος πάντων το ραντεβού των τεσσάρων, ας το περιμένουμε να δούμε, πέρα από διαρροές και δημοσιεύματα, το τι ακριβώς θα γίνει και με αυτήν την υπόθεση. Ένα άλλο θέμα το οποίο οι γνωστοί ευαίσθητοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν έχει να κάνει με τον Ντουρμισάη. Τελικά το δελτίο του, όπως αποφασίστηκε σήμερα, ανακαλείται.
λόγω της απαγόρευσης μεταγραφών του Άρη. Νωρίτερα, έβλεπα να γράφεται, τώρα χάθηκε στην πορεία, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Έβλεπα να γράφεται ότι επιστρέφει στον Ολυμπιακό, μα μεταγραφή δεν ήταν. Αυτό δεν λεγόταν για τον Ντουρμισάη. Ότι ήρθε με μεταγραφή. Είδα στην πορεία ότι χάθηκε αυτό το σενάριο, τέλος πάντων, από κάποια δημοσιεύματα. Απλά το αναφέρω γιατί μου κάνει εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση και αρχικά που το είδα. Γιατί να γραφτεί ότι θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, αφού ήρθε με μεταγραφή. Τι να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, με αυτό που γίνεται το μισάτο μεταξύ έχει θέμα και το παιδί, γιατί έχει παίξει σε Μπέβερεν και Άρη, δεν μπορεί να παίξει δύο ομάδες στην ίδια σεζόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν τελικά από όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή, γιατί από ό,τι βλέπω και ο Άρης να πάει και στο διαιτητικό ή σε δεύτερο βαθμό τέλος πάντων της ΕΠΟ για να δει τι θα γίνει. Απλά η απαγόρευση γίνει από τη FIFA. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι εκεί. Τέλος πάντων, το αναφέρω γιατί γενικά, όπως καταλαβαίνετε, στο κομμάτι το επικοινωνιακό έχουμε επιλεκτικές ευαισθησίες. Στη μία πλευρά ψάχνουμε τα πάντα και τι γίνεται εκεί, και όχι ο ένας, όχι ο άλλος, όχι το έγγραφο, όχι οι μετοχές, όχι ο παίχτης, όχι ο Ζίβκοβιτς που είχε υπογράψει τον ΠΑΟΚ και γιατί έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πέρσι. Και σε άλλες περιπτώσεις επικοινωνιακά κάνουμε το γνωστό και ως Παγώνη Βακαλόπουλο, που λέει εδώ και ο Ζαγόρας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι πάντα η Στοίχημαν. Στοίχημαν καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Κατεβάζετε εφαρμογή για το κινητό ή για το τάμπλετ σας και όπου και αν είστε έχετε τη Στοίχημαν μαζί σας. Γεμάτες μέρες με πάρα πολλές επιλογές από τη Στοίχημαν. Όλη εβδομάδα και με Ευρωλίγκα. Μπορεί το Champions League να αργεί ακόμα, έχουμε να έχουμε λίγο δρόμο, αλλά γενικά κάθε μέρα Στοίχημαν έχετε πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές και όχι μόνο. Και με το καζίνο της επίσης έχετε πάρα πολλές επιλογές και με ζωντανούς κρουπιέριδες, τα πάντα, όλα αυτά από την Στοίχημαν που είναι πάντα μαζί μας. Μαζί μας φυσικά είναι και η Be Easy για την εποχή του Web TV που έχει έρθει. Για όλους εσάς που χρησιμοποιείτε το Power TV το έχετε καταλάβει, και όχι μόνο, γενικά όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσίες streaming καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη υπόθεση να έχετε την ταχύτητα την οποία χρειάζεστε και να μην έχετε θέματα. Η Be Easy λοιπόν με το Be Easy Router σας δίνει δυνατότητα να έχετε Web TV χωρίς κολλήματα και να δίνετε εσείς την προτεραιότητα στις συσκευές που θέλετε. 2312 31 34 34 για να το παραγγείλετε και το Be Easy Router έρχεται στην πόρτα σας. Μαζί μας φυσικά και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Στη Data Labs μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα τουριστικά, να γίνετε expert στην πληροφορική με σεμινάρια και εκεί. Όλα αυτά μπορείτε να κλικάρετε στο datalabs.edu.gr και να δείτε τις πληροφορίες. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310 22 29 62. Η Data Labs, τα γραφεία της Εθνικής Αμήνης 14α. Αυτά λοιπόν ως μια πρώτη εισαγωγή. Μετά το πρώτο διάλειμμα θα μιλήσουμε με τον Στέλιο Αναστασιάδη και για όσα υπόθηκαν σήμερα νωρίτερα από το μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και γενικότερα για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχουμε να πούμε αρκετά. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ Κωστά, σας συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε κάποια πράγματα στην εισαγωγή, στο ξεκίνημα, για όσα γίνανε σήμερα. Έμεινε λίγο παραπάνω στην επικαιρότητα και θα μείνει και τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ακούσαμε σήμερα το μεσημέρι το μέλος της Επιτροπής, τον κύριο Ηλία Αρκούδη, εδώ στο Λίμπο να λέει κάποια πράγματα που φυσικά και είχαν το ενδιαφέρον τους, όπως και να το κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Θεό Αναστασιάδη που ήταν και στην ένδειξη εδώ και βέβαια να μας δώσει και ό,τι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ, καθώς η ομάδα σιγά σιγά είναι στη τελική ευθεία για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Γεια σας, Στέργιο. Γεια σας, Νίκο. Καλά είστε? Καλά είμαστε, ναι, καλά είμαστε. Έχεις πει τρομερή ατάκα εκτός αέρα, δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Okay. Ωστόσο, έχεις πετύχει τρομερό look-alike. Βέβαια. Ναι, έχεις πετύχει καταπληκτικό look-alike. Τώρα, ναι. Από την πρώτη στιγμή που είδαμε το συγκεκριμένο να βγαίνει προς τα έξω. Εγώ δεν τον είχα δει, φίλε, από την αλήθεια. Τώρα τον είδα, σήμερα. Και όταν μου το είπες, πραγματικά, τέλος πάντων, είναι κουβέντα που δεν είναι για τον αέρα, γιατί τα ξέρουμε οι δυο μας και τα ξέρει ο κόσμος ακούει, οπότε άστο, δεν πειράζει. Αλλά ήταν πολύ επιτυχημένο, θέλω να σου πω να σου δώσω τα credits και στον αέρα, κατάλαβες, δηλαδή μην τα λέμε μόνο μεταξύ μας. Λοιπόν, μας έκανες ομφότερους, λες, αυτή η συνέντευξη, τέλος πάντων. Μας είπε κάποια πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Θα πω λίγο δύο-τρεις συνδυσούλες γύρω-γύρω στα γρήγορα. Okay. Στην Κύπρο, αναβολή στο πρωτάθλημα, αποφασίστηκε πριν από λίγο από την Κυπριακή Ομοσπονδία
μετά την βομβιστική επίθεση του αυτοκίνητου του διαιτητή Ανδρέα Κωνσταντίνου. Άπειρη. Σιγάρε, φίλε. Ναι. Μια βομβιστική επίθεση έγινε και εσύ το διακόπτης εδώ. Έχει γίνει πανηγύρι. Κάθε εβδομάδα έχει ένα καινούριο. Κοίταξε, στην επίθεση εναντίον του Ευαγγέλου, συνάδελφος που γιορτάζει σήμερα εξ Αθηνών. Ναι. Εντάξει, έγραψε εντάξει, μωρέ, λέει, για κάτι στρακαστρούκες. Ναι, σωστά. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι συνάδελφοι. Ναι. Εντάξει, αντικειμενικοί. Αντικειμενικοί, ναι, στέλνει. Κοίταξε, είναι αυτοί που μας φλόμωσαν στα καλά χρόνια, Νίκο, με 4-2-3-1 ναι, και άρθρα περί ποδοσφαίρου. Βέβαια. Και έχουν να γράψουν για ποδόσφαιρο 4 χρόνια 5. Ναι. Και πλέον, ειδικά για το συγκεκριμένο που λες, τα άρθρα που γράφει για καμιά ταινία, για κάτι ταινίστες, είναι πολύ ωραία. Ό,τι άλλο μετά από εκεί πέρα δεν άστο. Απλώς τα καλά που γράφει για το ποδόσφαιρο τα κάνει χορηγούμενες ειδήσεις να πάνε παντού, μην χάσουμε. Φυσικά. Εντάξει, είναι ο ίδιος, το λέω συνέχεια και θα το λέω, που χαρακτήρισε τον Βαγγέλη Μαρινάκη αυτοδημιούργη του επιχειρηματία. Σωστά. Εγώ το έχω ξαναπεί, αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είχε την περιουσία του πατέρα του, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να διοικήσει και ψιλικατζίδικο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά ήταν τυχερός, είχε την περιουσία του πατέρα του και καλά έκανε, αλλά όχι και από το δημιούργητος. Δηλαδή, εντάξει, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, κάπου όπα. Αυτά από τον συνάδελφο, ναι, που ξαναλέω και φύση κατά μέρους τα εξτρέμ και τα χαφ και τι ωραίο ποδόσφαιρο που κάποτε μας είχε προμώσει. Έτσι τον μάθαμε. Mm-hmm. Και τώρα έχει επομιστεί ένα ρόλο πάρα πολύ χρήσιμο για το σύστημα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, η άλλη είδηση είναι ότι ο Απόλλων Πόντου δεν κατεβαίνει ούτε στο μάτι με τη Δόξα, όπως δεν κατέβηκε στα Χανιά, δεν κατεβαίνει στο μάτι με τον Απόλλωνα. Δεν συγκεντρώνει αποστολή, δεν μπορεί να επικυρώσει τις μεταγραφές του ή ωραίος κόσμος στη Super League 2, το όνομα μας μάρανε. Ναι. Εντάξει. Στην ίδια κατηγορία ανακοινώθηκε ότι ο Νίκος Καγιούλης, ο γνωστός, αγόρασε την ΑΕ Καραϊσκάκη. Πήρε τις μετοχές από τον Οδυσσέα Δράκο, δεν τον ξέρω τον κύριο, το διαβάζω το όνομά του. Άλλη μια ομάδα λοιπόν για τον κύριο Καγιούλη. Εντάξει, και θέλω να σου πω ότι πολλοί βλέπουν με καλό μάτι την ΑΕ Καραϊσκάκη, που είναι σε ψηλοθέσεις ανόδου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο αφημί, θέλω να σου πω. Ναι. Το βλέπουν αρκετές ομάδες. Δηλαδή, έχουμε πάει σε 5-6 μέρη φέτος, στα μισά μέρη λένε ο Καραϊσκάκης τι ωραία, ανανεύει. Είναι τέταρτος η ΑΕ Καραϊσκάκης. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα για τη συνέντευξη του γύρου Αρκούδη, πραγματικά ήταν πολύ προσεκτικός και καλά έκανε. Καλά, ναι, αυτό ήταν και το αναμενόμενο, έτσι. Ναι. Με μία ερώτηση θεωρώ ότι κατέρευσαν όλα τα επικοινωνιακά τρίκ της πλευράς του Ολυμπιακού με αποκορύφωμα το σχόλιο ότι γελούσαν στην αίθουσα με την Ξάνθη, δηλαδή παρουσίασαν ουσιαστικά την Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ σαν καρτούν ορισμένα μέσα του Βαγγέλη mm-hmm. Μαρινάκη. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι περιμένουμε όλοι τη συνεδρίαση της επόμενης Πέμπτης. Δεν γίναμε σοφότεροι, όχι. Είναι πράγματα που τα ξέρουμε. Έχουμε μάθει το πώς κινείται η Επιτροπή, τι επιφυλάσσει η συνέχεια, πού θα πάει η υπόθεση. Νομίζω ότι και η πλευρά του ΠΑΟ και της Ξάνθης, φαντάζομαι, θα έχουν κάποια έτσι νόμιμα όπλα ή παρέθρα τους με τα υπομνήματα. Φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς θα στείλει κάθε πλευρά. Αλλά νομίζω πως η κατάθεση των υπομνημάτων δεν θα είναι απλά μια τυπική υπόθεση για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Όχι, και εκτός από αυτό, όπως λέει και η εμπειρία μας σε προηγούμενες καταστάσεις με υπομνήματα, ουσιαστικά εκεί είναι γραπτά πλέον όλα τα επιχειρήματα και ουσιαστικά μέσα από τα υπομνήματα βγαίνει κάποια απόφαση. Και στην προκειμένη περίπτωση γνωμοδότηση, γιατί δεν αποφασίζει, όπως το είπε και ο ίδιος ο κ. Αρκούδης, δεν αποφασίζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γνωμοδοτεί και η απόφασή της, όπως είπε, είναι, η γνωμοδότησή της είναι δεσμευτική για τη Super League, τέλος πάντων, αν πάει σε αυτή τη φάση, γιατί το είπε και όλος ο άνθρωπος ότι μπορεί και να μην πάει στο τέλος. Έτσι. Να μην θεωρούμε ότι είναι σίγουρη η παράβαση, το είπε και δύο και τρεις φορές στην συνέντευξη το μέλος της Επιτροπής. Είναι στο προσκήνιο η όλη υπόθεση. Πάνε στο περιθώριο άλλες υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια. Πολύ καλά τα έλεγες, συμφωνώ με την κεραία στην εισαγωγή σου, mm-hmm. με το ποιοι ασχολούνται και αφήνουν δικά τους θέματα. Δηλαδή είναι και πρόσφατη η έκρηξη του Χρύσανθου στον αέρα το μεσημέρι. Όταν διάβασε ο Κώστας, είναι κείμενο που έλεγε ότι επιστρέψει τον Ολυμπιακό του Ερμησάη. Χάθηκαν αυτά τα κείμενα, τι έγινε?
και χαρακτήρισε στημένο το δημοσίευμα ο Χρήσανθος. Δεν του άρεσε και έγινε η έκρηξη, αλλά το βλέπω σε πάρα πολλά άλλα site. Ναι. Διαβάζω σε site. Κάτσε λίγο, τι επιστρέφει, αφού μεταγραφή δεν ήταν. Είναι δανεικός, διαβάζω σε site, ο Ντουρμισάη. Πέφτω τα σύννεφα. Ας αποφασίσουν τι είναι. Ναι. Εντυπωσιακό. Εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει σχέση καμία μεταξύ Άρη και Ολυμπιακού, πορεύονταν εξάρτητα δύο ομάδες. Το θέμα μας είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Για πόσο καιρό ακόμα δεν ξέρω. Και αν κάποιος τρίτος ανιψιός ξάδερφος του Σαββίδη έχει πάρει το σαλέ της Ξάνθης και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων. Okay. Και θα ζήσουμε αυτό, φίλε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Με αυτό θα ζήσουμε αυτό το διάστημα. Στο τέλος της κουβέντας, εγώ το λέω χρόνια στην άποψή μου και δεν αλλάζει. Σέβομαι απόλυτα την φιλοσοφία και τη στρατηγική της ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να είναι όχι απλά σκληρή, να μην αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω και να γίνεται πιο σπαστική και από τους σπαστικούς. Δηλαδή κάθε μέρα να λέει το ίδιο. Αυτό έκανε ο Λουτσέσκου δηλαδή, Λεστέριο. Για την απαγόρευση ενασχόληση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το ποδόσφαιρο, τι γίνεται με την υπόθεση Τζίλου, τι γίνεται με τα στημένα, τι γίνεται με τον Ουρουάν, τι γίνεται κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ναι. Γιατί ο αθλητικός εισαγγελέας δεν καλείται σαν Παθοδωρίδη κάθε μέρα. Τότε θα σε λέγανε γραφικό. Είναι γνωστά αυτά. Ναι, είναι γνωστά, αλλά περνά στο περιθώριο. Ο ΠΑΟΚ έρχεται χρόνια τώρα να είναι πιο σκληρός απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. Δηλαδή τώρα κοίταξε. Πώς θα μπορεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί τώρα επικρατεί, ξέρεις, το χιουμοριστικό και η εξυπνάδα, ότι πώς θα πάει ο Ιβάν Σαντίνης. Ναι, πραγματικά. Ότι είναι, επιχείρημα πρώτης δημοτικού. Ναι. Μα εδώ έστειλε φίλος του Χρήσανθου μήνυμα ότι μήπως υπάρχει άλλη ποινή για το όπλο τώρα που δεν είναι ιδιοκτήτης και είναι φίλαθλος. Είναι πρόεδρος, παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω σε πόσους διαφεύγει αυτό. Προφανώς σε πολλούς θέλουν να κάνουν έτσι τα αστιάκια τους. Εντάξει. Θα πάει ο Ιβάν Σαββίδης σαν πρόεδρος. Τώρα θα γίνει την άλλη εβδομάδα, θα υπάρξει αναπολή, δεν ξέρουμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης που έχει απαγόρευση να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και είναι υπόδικος σε 2-3-4 υποθέσεις πολύ μεγάλες, δεν ξέρω πώς θα πάει. Εντάξει, εκφράζω ξαναλέω προσωπική άποψη, θεωρώ πως ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σκληρός όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ξαναλέω, είναι αυτή η στρατηγική του ΠΑΟΚ. Και οφείλουμε όλοι να τα σεβαστούμε και δεν το λέω ούτε για να το πω. Εντάξει, mm-hmm. Δεν χαράσουμε εμείς την πολιτική. Απλά εκφράζω μία άποψη, γιατί η απέναντι πλευρά δεν χαμπαριάζει από αμβρότητες και σεβασμό και νόμιμες καταστάσεις. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Και την τρίχα την κάνουν τριχιά. Είναι ξεκάθαρο. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν διστάζουν να σπηλώσουν πρόσωπα και καταστάσεις. Θυμάμαι πολύ καλά το πρόσφατο εσχρό κείμενο που στοχοποιούσε το Ζήφκοβιτς και τον έλεγε στημένο. Ναι. Τα πρόσφατα δημοσιεύματα για το Βελίδη. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Γιατί mm-hmm. δεν υπάρχει καμία τιμωρία. Όταν λοιπόν είσαι στη ζούγκλα, πρέπει να λειτουργείς με νόμους της ζούγκλας. Να πας στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Εντάξει, βέβαια επικρατεί η άποψη ότι αν πας στο ίδιο επίπεδο με έναν βλάκα, θα σε νικήσει ο βλάκας λόγω εμπειρίας. Λέγεται και αυτό. Αλλά νομίζω στη ζούγκλα, αν πας με το Ευαγγέλιο μόνο, δύσκολα θα περάσεις αλόβητος. Ναι, ναι. Πρέπει λίγο να χρησιμοποιήσεις κανένα κοντάρι, κανένα τσικούρι, κανένα τα χέρια σου, τη μική σου μάζα τέλος πάντων. Μόνο με το Ευαγγέλιο στη ζούγκλα, δύσκολα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, η υπόθεση θα τελειώσει γρήγορα. Αυτό που θέλω να πω. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι και να τελειώσει γρήγορα. Άλλες υποθέσεις, Νίκο, σέρνονται επί χρόνια. Σέρνονται όμως, δηλαδή. Η υπόθεση των στημένων βγήκε προς τα έξω το 2012. Εντάξει, φίλε. 20. Τι έχουν περάσει, 7 χρόνια, 8. Σιγά. Έχουμε 20. Εντάξει, ρε φίλε. Μέχρι να. Δεν φωνάζουν οι φίλοι του Άρη για αυτές τις υποθέσεις και φίλοι άλλων ομάδων. Εντάξει, που τους αρέσει να εξισώνουν πρόσωπα καταστάσεις, βλακωδώς θα πω εγώ, ο κόσμος τους κρίνει. Δεν φωνάζει κανείς για το ότι η υπόθεση Τζίλου έχει εξιχνιαστεί από την αστυνομία εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται σε κάποιο σιρτάρι. Και δεν φωνάζει κανείς επίσης γιατί η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ έχει πάρει την υπόθεση, δέησε να πάρει την υπόθεση για τα στημένα που είναι ξαναλέω από το 12, την πήρε τώρα στα χέρια της, τον Νοέμβριο του 19. Έχουν περάσει 3 μήνες και δεν βλέπω κάποια κίνηση για το αν οι ομάδες των οποίων οι παράγοντες είναι εμπλεκόμενες σε σκάνδαλα και στημένα παιχνίδια, οι ομάδες για αυτές υπάρχει μια ποινή. Είναι ακόμα υπόθεση στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ. Όπως ήταν και άλλες υποθέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Γενικότερα δεν βγαίνει άκρη.
μακάρι, ξαναλέω, και οι υπόλοιπες υποθέσεις να πάρουν τόσο γρήγορα τον δρόμο, έστω και τώρα, στο και ένα, όπως παίρνει γρήγορα τον δρόμο της υπόθεσης του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Όπως πρέπει να γίνεται σε όλες τις υποθέσεις. Ναι, ναι. Γιατί αυτή η υπόθεση έπρεπε να τρέξει γρήγορα. Και μάλιστα προεξοφλούν ότι και θα έρθουν και ποινές από τη μια στιγμή στην άλλη για τους εμπλεκόμενους. Ναι, καλώς να τρέξει γρήγορα, αλλά ξαναλέω όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι στην πόλη μας και στην Αθήνα και γενικότερα δεν βλέπω να έχουν την ίδια απέτηση για τον Τζίλο, για απαγωγές δημοσιογράφων, για στημένα παιχνίδια, για τον Ουρουάν, για πρώην εγκληματικές οργανώσεις, μη συμμορίες. Αυτά περνάνε, εντάξει, όλα καλά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εντάξει, το θέμα είναι το σαλέ. Okay, το σαλέ θα ξεκαθαρίσει γρήγορα. Δεν θα αργήσει πολύ. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένοι όλοι αυτοί με τους ρυθμούς. Δηλαδή μου θέλανε τη μία μέρα να εκδικαστεί, την άλλη μέρα να βγει απόφαση, την άλλη μέρα να αποφασιστεί ο Πάπας. Με την άλλη μέρα να μην υπάρχει καν εκδίκαση, ρε φίλε. Κατευθείαν, να τελειώνουμε. Σιγά τώρα. Ναι, σε μία μέρα όλα. Είναι αδιάστατα στοιχεία, όπως ακούω δεξιά και αριστερά. Αδιάσυστα τα στοιχεία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, είναι αδιάστατα σύμφωνα με τα μέσα του Βαγγέλη Μαρινάκη που βρίσκουν πολύ πρόσφορο έδαφος στην πόλη μας. Ναι. Για ορισμένους. Ναι. Ο Πάπα έχει παιχνίδι. Mm-hmm. Εκεί θα σε πήγαινε, πήγες μόνος, οκ. Εγώ νομίζω ότι η ομάδα, αυτό αντιλαμβάνομαι και αυτό αφουγκράζομαι, μένει έξω από όλα αυτά, στο κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, τώρα ασφαλώς το δήλωσε και ο Βιερίνια μεσοβδόμαδα, ότι ξέρω και ακούω και διαβάζω ελληνικά, άρα δεν μπορώ να τα περνάω όλα έτσι, αλλά ευτυχώς οι περισσότεροι ξένοι ακόμα δεν ξέρουν ελληνικά. Νομίζω πάντως γενικότερα αυτές οι καταστάσεις δεν επηρεάζουν την ομάδα. Mm-hmm. Επειδή σε άκουσα για τον προβληματισμό σου, για τον αριστερό μπακ νομίζω θα είναι ο Βιερίνια. Βιερίνια λες, ε. Η απάντηση του Αμπέλ Φερέιρα στο σχετικό ερώτημα είναι μετά το μάτς με τον Όφη μεσοβδόμαδα, δεν θα βγάλω τα μάτια μου μόνος μου για να πω ποιος θα παίξει. Έχω πάρει την απόφασή μου και δεν νομίζω ότι είναι πια και τόσο δύσκολο να μαντέψει κάποιος ποιος θα ξεκινήσει στα αριστερά. Είπε ο Αμπέλ Φερέιρα. Άρα το φωτογράφησε. Ναι. Άρα νομίζω ότι είναι ο Βιερίνια. Βέβαια λίγο νωρίτερα από αυτή την απάντηση, μιλώντας για τον Λαύρου που έκανε ομολογουμένως καλή εμφάνιση, mm-hmm. είπε ότι δεν σας κρύβω ότι έχει αγωνιστεί, λέει, πολλές φορές στα διπλά και ως δεξιός και ως αριστερός ο πιστοφύλακας ο Λαύρου. Ναι. Αν έμενε στην απάντηση αυτή μπορεί να λέγαμε ότι μήπως εκμεταλλευτεί τον Λαύρου σαν αριστερό μπαχάφ, αλλά η απάντηση που μόλις είπα, υπενθύμησα μάλλον, νομίζω ότι φωτογραφίζει τον Ελλήνο Βιερίνια. Κοίταξε τι, τώρα σε αυτό το παιχνίδι που έχουμε, ρε παιδί μου, μια εικόνα περίπου πώς θα πάει. Δηλαδή, ας πούμε σε τέτοια παιχνίδια εντός έδρας ειδικά, που ο Πάο και αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του περισσότερο, ο Γιαννούλης είναι εξτρέμ, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, δηλαδή, ναι, είναι ναι. Πολλές φορές μπροστά, ουσιαστικά. Για τον Βιερίνη, ο προβληματισμός μου είναι γιατί νομίζω δεν είναι στο 100% ακόμα, δεν ξέρω αν διαφωνείς, όσον αφορά τη φυσική του κατάσταση. Δεν είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ακόμα στο 100%. Ούτε ο Μαουρίσιο. Και έτσι όπως παίζει ο Πάοκ είναι πολύ απαιτητική θέση του αριστερού μπακ. Βέβαια, επειδή ο Βιερίνη είναι έμπειρος και μπορεί και το παιχνίδι να βολέψει έτσι, ίσως να μην χρειαστεί να ανεβοκατεύει, ξέρω εγώ, 50 φορές, ρε παιδί μου. Ναι, ίσως αυτό γίνει και με εντολή του Φερέρα. Δηλαδή, ναι. Ναι. Λίγο κατά μέρος το αγαπημένο του σύστημα. Mm-hmm. Που οι θέσεις γίνουν τρεις ναι. και πάμε σε ένα πιο σετ ναι. σύστημα. Αυτό είναι που έλεγα πριν. Ότι μπορεί, ρε παιδί μου, λίγο να προσαρμοστεί σε αυτή τη συνθήκη η ομάδα, σε αυτό το παιχνίδι που δεν έχει το Γιαννούλη, και να παίξει λίγο διαφορετικά, να αλλάξει λίγο τον τρόπο τέλος πάντων που την έχουμε συνηθίσει. Αλλά okay, θα το δούμε. Εγώ το ξαναπεί, ασφαλώς και υπεύθυνος είναι ο Φερέρα, αυτός κάνει το κουμάντο. Αυτός επιβραβεύεται, αυτός τα ακούει, αυτός κρίνεται, αυτός πιέζεται. Και εγώ δεν βλέπω και πολύ μεγάλα κέρδη από την φιλοσοφία αυτή ότι ανεβαίνει μόνο ο αριστερός μπακ και μένει πίσω μάτος. Εγώ προσωπικά, εντάξει, mm-hmm. που προφανώς δεν ξέρω περισσότερο ποδόσφαιρο από τον Φερέιρα, με αυτό που ξέρω λοιπόν, εγώ λέω... Κρίνουμε με βάση το αποτέλεσμα, έτσι, και αυτό που βλέπουμε. Okay. Θα έχει αυτό νόημα εάν ανέβαινε και ο μάτος, για παράδειγμα, τις μισές φορές. Ναι. Δηλαδή να μην ξέρει, να το πω απλοϊκά, ο αντίπαλος αν θα ανέβει ο Γιαννούλης ή αν θα ανέβει ο μάτος. Mm-hmm. Ή αν θα ανέβει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Νομίζω οι πιο πολλές ομάδες έχουν μάθει ότι ο μάτος μένει πίσω στο 80% των φάσεων 90 και έχουμε τον Γιαννούλη, οπότε το κλείνουμε με δύο παίχτες. Mm-hmm. Εντάξει, ξαναλέω, ίσως αφήσει λίγο κατά μέρους αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης ή μπορεί κάλλιστα και ο Βιερίνη, εντάξει, δεν είναι τόσο... Δεν είναι και οι απαιτήσεις του ελεγχού αιτήματος τόσο έτσι, εξωπραγματικές, ούτε ναι, ναι, ναι. Έτσι. Διαδοχικά παιχνίδια ο Βιερίνη και γι' αυτόν τον λόγο δεν έπαιξε την, στο μάτι με τον Όφη, mm-hmm. νομίζω. Mm-hmm. Γιατί θα ήταν ένα θέμα να έπαιζε ο Βιερίνια 90 λεπτά σε αυτό το ρόλο, να έπαιρνε ο Γιαννούλης ακόμα περισσότερες και να έπαιζε ο Βιερίνια ξανά. Οπότε αφού δεν παίζει ο Γιαννούλης την Κυριακή,
και δεν είναι και τόσο εύκολο να παίξει δύο μάτς 90 λεπτό το Βιερίνη που όντως δεν είναι στο 100%. Ξεκουράστηκε ο Βιερίνη, έπαιξε ο Γιαννούλης μια χαρά και θα δούμε την Κυριακή τον Βιερίνη. Οι υπόλοιποι θέσεις είναι γνωστές, δεν το συζητάμε. Μάτος, Ζίβκοβιτς, Βαρέλα και Ίγκασον έχω την αίσθηση, παρότι ο Κρέσπο είναι ετοιμοπόλεμος και θα είναι στην αποστολή. Mm-hmm. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κατευθείαν να βάλει τον Κρέσπο. Αν ήταν ένα άλλο μάτς πιο επαιτητικό, μπορεί να σου λέγανε ναι, αλλά επειδή το μάτς δεν είναι και σούπερ επαιτητικό, νομίζω ότι δεν θα αδειάσει το Βαρέλα με το καλημέρα ο Φερέιρα. Γιατί με το που έγινε καλά ο Βαρέλα, έκατσε στον πάγκο, γιατί πραγματικά τα πήγε εξαιρετικά ο Ίγκασον. Δεν νομίζω δηλαδή, να κάνει το ίδιο εις βάρος του Βαρέλα με τον Κρέσπο. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα κάτσει λίγο πάγκο ο Κρέσπο, τουλάχιστον η Κυριακή, θα παίξει Βαρέλα και Ίγκασον. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς γενικά και το πρόγραμμα από εδώ και πέρα έχει πολλά παιχνίδια. Οπότε και ο Κρέσπο θα βρεθεί τρόπος να επιστρέψει και γενικά να ξαναβρεθεί λίγο ισορροπία εφόσον δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι πριν πάμε στην πορεία της, της ενδεκάδας. Στο report της προπόνησης σήμερα έγραφε η ΠΑΕ ότι ο μοναδικός που είναι εκτός είναι ο Ζαμπά. Ο Βέρμπου δηλαδή ήταν μαζί με την ομάδα. Στο λέω γιατί μου έκανε εντύπωση. Γιατί και εγώ βλέπω τάστο εκεί έμεινα. Κοίταξε, ο Βέρμπλουμ προπονήθηκε με την ομάδα, ναι. Μάλιστα. Τώρα, ακολούθησε όλο το πρόγραμμα στο 100%, ακολούθησε το μισό στο 80%, δεν έχω βγάλει ακόμα άκρη, αλλά ήταν κανονικά με την ομάδα, πήρε μέρος στο πρόγραμμα και δεν ήταν στο φυσιολόγιο. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Εντάξει, και να είναι σε φάση κάποια στιγμή να ξαναπαίξει. Μακάρι. Κοίταξε, έχει συμπληρώσει 13 μήνες εκτός δράσης. Το έχω ξαναπεί, δεν είναι από τα παιδιά που τους αρέσει να κάθονται και να πληρώνονται. Δεν είναι ούτε Λεβέκ ούτε Μπρίκιτς. Ναι. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Ναι. Έχει εγωισμό και μάλιστα μεγάλο, είναι ισχυρή προσωπικότητα και θέλει να παίξει. Ναι. Και οφείλουμε, ας το πω και αυτό την αναφορά, δεν πειράζει, οφείλουμε να το σεβόμαστε, το Βέρμπουν γενικότερα. Συμφωνώ 100%. Γιατί δεν τραυματίστηκε πατώντας το σαπούνι ή το aftershave στο μπάνιο, όπως έχουν συμβεί κάτι περιστατικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τραυματίστηκε σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι. Ούτε πήγε να και συμφωνώ επίσης, και συμφωνώ, και συμφωνώ επίσης 100% γιατί είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες και προσωπικότητα, είναι νικητής. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Δεν, λάθος έχει περάσει την οτροπία άλλη. Για το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων. Μερίδα του κόσμου, ευτυχώς μικρή, τους αρέσει να ισοπεδώνουν ανθρώπους και καταστάσεις. Ναι. Με την πρώτη ευκαιρία. Ξαναλέω, δεν τραυματίστηκε, πήγε διακοπές στη Βραζιλία ή στη Σεβίλη και έπαιζε μπάλα με φίλους στην παραλία και τραυματίστηκε. Οπότε μπορούμε να το πούμε και αντιπαγγελματία. Τραυματίστηκε φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίσημο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, και προφανώς δεν λέει ψέματα, δεν είναι καλά και κάνει τραυματία. Δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει στην ομάδα, Νίκο, μέχρι το τέλος της σεζόν πάντως. Mm-hmm. Δηλαδή με Μαουρίσιο, Ντόγκλας, Αγκούστο, Μίσιτς και Εσίτη που ενεργοποιήθηκε και καλώς ενεργοποιήθηκε από τον Φερέιρα, πού θα βρει χώρο ο Βέρμπλουμ. Όχι, το θέμα για μένα, Αστέρι, για το Βέρμπλουμ είναι σε φάση ο άνθρωπος θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Και αν είναι καλά και καταφέρει να ξαναπαίξει, μετά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά να γυρίσει, να επιστρέψει και να είναι σε φάση να βοηθήσει. Γιατί ναι, είναι τέτοια προσωπικότητα. Αυτό είναι το άλφα και το ωμέγα, αλλά ναι. Αν το πάμε λίγο πιο μακριά και πάμε το καλό σενάριο, το να βρει χρόνο συμμετοχής χωρίς παιχνίδια εύκολα, μπαίνουμε και στη φάση του κυπέλου που αν δεν υπάρξει ντέρμπι τώρα θα υπάρχει σίγουρα απαιτητικά παιχνίδια και θα υπάρχει ντέρμπι μετά, θα ξεκινήσουν και τα play-off. Η λογική λέει ότι δύσκολα θα βρει χώρο και χρόνο. Μακάρι να τους διαψεύσει όλους, να μπει τόσο καλά και να είναι τόσο γερός και δυνατός και να διεκδικήσει ακόμα και θέσεις από κάποιο σημείο εκεί μετά. Ωραία. Και κλείνοντας το Βέρμπλουμ και τελειώνοντας την ενδεκάδα, δηλαδή Μίσιτς και δίπλα. Κοίταξε, νομίζω ότι ένας εκ των Μαουρίσιο και Ντόγκλας Αγκούστο, mm-hmm. δεν νομίζω πάλι να χρησιμοποιήσει τον Εσίπη. Άλλωστε είναι ένα μάτσο που ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πίεση όπως είχε με την ΑΕΚ. Ο Αστέρας Τρίπολης ναι μεν έχει βελτιωθεί, αλλά δεν πρόκειται για κάτι το εξαιρετικό με βάση και τα δείγματά του σε 18 παιχνίδια, ούτε έχει την ποιότητα προηγούμενων ετών, οπότε νομίζω ότι χρειάζεται κάτι καλύτερο στη μεσαία γραμμή από τον Εσίτη που είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, κυρίως βοηθάει στο ασφαλτικό κομμάτι, δημιουργικά δεν μπορεί να βοηθήσει και πολύ, οπότε
ή θα δούμε Μαωρίσιο ή θα δούμε Ντόγκλας Αγκούστο, δεν ξέρω ποιον θα τους δύο. Και το άλλο ερώτημα είναι, νομίζω σίγουρα θα δούμε τον Σβιντέρσκι, έχω την αίσθηση, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω αν δώσει φανέλα βασικού στο Λάμπρου ξανά ο Φερέιρα, οπότε ο νεαρός θα εξαργυρώσει την ομολογουμένως πολύ καλή εμφάνισή του στο μάτς με τον Όφη, για την οποία αναδεικνύεται μάλλον MVP από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στη σχετική ψηφοφορία. Εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι ο Πέλκας με δύο γκολ και μία assist ήταν ο... Ναι, φίλε, ο Πέλκας όμως δεν έχει το... Άσε, ο Πέλκας είναι αυτός που φταίει για όλα. Άστο τώρα, εντάξει. Είναι το ρεύμα τώρα. Είναι το ρεύμα τώρα. Καταλαβαίνω και τον κόσμο, εντάξει. Ναι, οκ. Δηλαδή ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός ο Λάμπρου και δεν είναι απλά ψήφος συμπάθειας, γιατί πέρα από τον γκολ μέτρησα ένα λάθος, το πολύ δύο. Παραπάνω δεν έκανε όλο το μάτς. Και κάθε της έβγαλε και τακτικά ήταν σωστός και έτρεξε και κάλυψε και δημιούργησε. Δηλαδή πραγματικά έκανε ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά για MVP νομίζω ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε τον Πέλκα ή να ψηφίσει ο κόσμος. Ναι. Τώρα αυτά έχουν μικρή σημασία. Απλώς θέλω να καταδείξω ότι η συμπάθεια που έχει ο Λάμπρου δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Ναι. Και την καταλαβαίνω και τη σέβομαι μέχρι σε ένα σημείο. Όταν το σημείο αυτό ξεπερνάει το σημείο που λέμε γιατί δεν παίζει ο Λάμπρου και δεν μανιάζουν οι υπόλοιποι, το θέμα δεν είναι ο Λάμπρου του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι οι νίκες. Υπάρχει ένα όριο. Εντάξει, και εμένα μου αρέσει πολύ ο Λάμπρου και μακάρι το παιδί να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται και να αποτελέσει βασικό στέλεχος. Τώρα, για να το κλείσουμε, δεν ξέρω αν θα πάει ο Φερέιρα σε μια τριάδα πίσω από τον Σβιντέρσκι λογικά ή τον Άκπουμ με Λιμνιό, Πέλκα και Μπίσεσβαρ, ή αν θα εξαργυρώσει ο Λάμπρο την πολύ καλή εμφάνιση του με τον Όφη. Αυτό έχει να κάνει νομίζω καθαρά με θέμα διαχείρισης. Υπάρχουν προπονητές που τους αρέσει ένας που κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση να δωρήσουν κατευθείαν σε άλλο αγώνα βασικό. Υπάρχουν άλλοι που δεν θέλουν έτσι να φορτώσουν ένα νεαρό παίκτη και θέλουν λίγο να το διαχειριστούν πιο σιγά σιγά. Είναι στο μυαλό του Φερέιρα αν θέλει να χρησιμοποιήσει τον... Το Λάμπρο όχι βασικό, αλλά νομίζω σίγουρα θα παίξει ο Λάμπρο αύριο. Τώρα ως αλλαγή ως βασικός θα το δούμε την Κυριακή γύρω στις 5 παρά. Θυμίζω 6 ώρα το παιχνίδι. Θα είμαι στην Ύψο Παλατάκι αύριο. Πολύ ωραία. Ωραία. Όπως σε κάθε παιχνίδι. Γουρλή θα σε χαρακτήριζα. Ναι, έχω χάσει μόνο το μάτς με την ΑΕΚ. Εντάξει. Οπότε θα πας πολύ καλά. Γιατί και με τον Προμηθέα δεν φταίω εγώ που έχασε η ομάδα. Με τον Προμηθέα, ρε φίλε, άλλος έχασε την βολή στο τέλος. Θα σου δίνει το φάουλ και χάνει τη βολή. Άσε τώρα, εντάξει. Έλα. Εντάξει. Μακάρι να έχει κόσμο. Εγώ δεν τρώω τον παπά της απόδοσης του 1-0-3. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί είναι τόσο χαμηλά. Σίγουρο πάω και είναι το φαβορί. Αλλά δεν έχω και τον Ιωνικό τόσο, ξέρεις, ομάδα. Διαλυθήκαμε, πάμε ένα ταξίδι. Τίποτα, τζόκερ Ιωνικός, είναι εντελώς και εδώ η ομάδα τώρα. 100 ξένοι, άλλος προπονητής, βγάλε άκρη τώρα, τι θα αντιμετωπίσεις αύριο. Άσε τώρα. Okay. Ναι, και νομίζω ότι κανείς στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στην ομάδα, αλλά και ο κόσμος νομίζω, δεν τρώει τον παπά ότι θα διαλυθεί ο Ιωνικός. Και εντάξει, ας τα δούμε αυτά να συμβαίνουν. Μακάρι να μην διαλυθεί κανένας, λέω εγώ γενικότερα. Βρε και εμένα πόντο να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, να κάνει δουλειά του, να πάει 5 νίκες και μετά πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Πώς είχαμε χάσει το πρώτο μάτς? 17. 17. Μπορεί να χρειαστεί να το καλύψεις αυτό το πράγμα. Και μπορεί μέσα στο παιχνίδι να σου δοθεί αυτή η ευκαιρία. Αν μπορείς να το κάνεις, καλό είναι και αυτό. Κέρδισε έναν πόντο, εσύ για να είσαι σίγουρος. Σωστά. Και αν μπορείς και παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Σωστά. Αυτά. Ωραία, Στέργιο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για όλα όσα τέλος πάντων συζητήθηκαν σε αυτή την συνέντευξη του κ. Αρκούδη και για τα αγωνιστικά. Πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πούμε και για μπάσκετ και για τα άλλα αθλήματα τα οποία έχουν και αυτά έτσι εξελίξει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Προανήγγυλα ότι θα μιλήσουμε στο τελευταίο κομμάτι και για τον μπάσκετ φυσικά, αλλά και για τα άλλα αθλήματα του συλλόγου, τα οποία δεν ξέρω αν ήταν έτσι λίγο στην άκρη το τελευταίο διάστημα. Αλλά τώρα που έχω τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή θα μου πει τι γίνεται. Ραφαήλ, τι γίνεται, φίλε? Καλησπέρα, Νίκο. Όλα καλά. Όλα καλά. Σε είχαν λίγο ξεχασμένο ραδιοφωνικά το τελευταίο καιρό. Δεν είχε και δράση νομίζω πάρα πολύ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Okay, δηλαδή παίζαμε μόνο οι γυναίκες, οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε. Πού λέει. Αλλά σήμερα, φίλε, διαβάζω το ΠΑΟΚ 24 έχει ψωμάκι σήμερα. Έχει γίνει δουλίτσα.
Είχε αρκετό, ναι, περιμέναμε να μην αναλάβει. Και εκεί δικαστικά, ρε φίλε. Και εκεί αποφάσει, ναι. Δηλαδή. Και το έχετε ξεφτυλίσει, ρε παιδιά, δηλαδή. Νομίζω μας κυνηγάνε παντού φέτος αυτά. Νομίζω είναι καλή περίπτωση κάποιος νομικός να ασχολείται με τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Του αθλητικού δικαίου. Ναι, έχει ψωμάκι. Πάρα πολύ. Θα έχει μεροκάμα, αυτό είναι αλήθεια. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, για πες μας λίγο τώρα πώς ακριβώς έχει το σκηνικό με τον Ηρακλή. Εντάξει, η υπόθεση ήταν γνωστή, αλλά σήμερα υπήρχε απόφαση. Ναι, αναμενόμενη νομίζω η απόφαση ήταν η τιμωρία του Ηρακλή, μηδενισμός για εκείνο το παιχνίδι που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στην Μίκρα κόντρα στον ΠΑΟΚ και μείον 3 βαθμοί. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τους βαθμούς, πηγαίνει στους 20 μαζί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ηρακλής θα πέσει στους 10 που έχει και την τιμωρία αυτή των μείον 3. Νομίζω ότι το περισσότερο θέμα που έχει να κάνει με την τιμωρία είναι ότι άργησε πάρα πολύ. Καθυστέρησε σχεδόν ένα μήνα δηλαδή η απόφαση. Ναι. Και επίσης δεν υπάρχει ακόμα απόφαση και για τα όσα είχαν γίνει στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό την ίδια αγωνιστική στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Και αυτό επηρεάζει τον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι αν είχε βγει η απόφαση πολύ πιο νωρίς, αύριο το μάτς θεωρητικά ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ θα γινόταν και κλεισμένο των θυρών. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που δεν βγήκε η απόφαση γίνεται κανονικά με κόσμο. Mm-hmm. Ραφαήλ, τώρα αφήνοντας το κομμάτι το εξωαγωνιστικό, με αυτή την απόφαση βγήκε, okay, είπες ότι περιμένουμε για την απόφαση για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει σε αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα, έχει τον Παναθηναϊκό, έχει τον Ολυμπιακό στα κοντά. Ναι. Ουσιαστικά τώρα σε αυτά τα μάτς δεν κρίνεται λίγο η πρωτιά στην κανονική περίοδο. Λογικά πάντα μιλώντας, έτσι. Ναι, με βάση αυτά που έχουμε δει από τις ομάδες φέτος, πάμε μάλλον για δύο ντέρμπι τα οποία θα κρίνουν πολλά όσον αφορά την πρωτιά στην κανονική διάρκεια. Αύριο ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος με το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Και την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Εντάξει, είναι μια νέα ομάδα. Ο ΠΑΟΚ το συνηθίζει άλλωστε τα τελευταία χρόνια μετά τα Χριστούγεννα να κάνει πάντα διορθωτικές κινήσεις. Σίγουρα θα χρειαστεί και ο απαιτούμενος χρόνος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πίστη πως από αύριο κιόλας θα δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο η ομάδα. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι στο Βόλι τα πάντα κρίνονται στα play-off. Ναι, απλά ξέρετε, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει φέτος να τελειώσει πρώτος στην κανονική περίοδο και να έχει το πλεονέκτημα έδρας, είναι κάτι που δεν το έχουμε. Τα τελευταία χρόνια δεν το κάνει σχεδόν ποτέ. Έτσι, το ναι, να είναι πρώτος και να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Έτσι, και επειδή χρόνια, μιλάμε για μια καινούργια ομάδα, τώρα θα δούμε και τον Αρμενάκη και τον. Έλα, θυμίσαι μου, Ντεντρίς, καλά τον θυμάμαι. Και τον Βέλγο και τον Ντεντρίς και τον Σέρβο τον Μπιέλτσα. Σωστά, τρία και τον Σέρβο. Κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και πώς θα παρατεχθεί και τον ρόλο του Αρμενάκη, ο οποίος φυσικά έχει κάνει μεγάλη καριέρα ως διαγώνιος όλα αυτά τα χρόνια. Να δούμε αν θα βοηθήσει και ως κεντρικός φέτος ή αν θα μοιραστεί έτσι τον χρόνο μαζί με τον Βέλγο, τον Ντετρίς, στα πρώτα παιχνίδια για να βρει και εκείνος τα πατήματά του. Νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ με μεγάλο ενδιαφέρον αύριο και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Μεσοβδόμαδα έχει και μάτς Κυπέλλου με τον Πίδασο Πολύχνης και το άλλο Σάββατο φυσικά με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, αν πούμε ότι είναι σε ένα κομβικό σημείο της εικονική περίοδος, είναι τώρα και μετά είναι τα play-off, ok, όπως και να το κάνουμε. Πέρα από το βόλεϊ, Ραφαήλ, υπάρχει κάτι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο έτσι που κεντρίζει το ενδιαφέρον παραπάνω από την αγωνιστική δράση? Ναι, είναι φούλη δράση στα τμήματα. Να πούμε για το βόλεϊ των ανδρών ότι είναι σε 6.30 αύριο με ζωντανή μετάδοση από την R3. Θα υπάρχει φυσικά και ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24. Ξεκινώντας νωρίτερα στις 5 ΑΕΚ ΠΑΟΚ για το ανδρικό χάντμπολ και αυτό με τηλεοπτική μετάδοση από την R3. Δύσκολη αποστολή για τους άνδρες. Υπάρχουν φυσικά οι απουσίες. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής είναι αίτητη και στην πρώτη θέση. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και πριν τις διακοπές των εορτών για το κύπελο στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε εμφανιστεί καλώς εκείνο το μάτς, είχε γνωρίσει την ΙΤΑ και τον αποκλεισμό. Άρα νομίζω αυτό το οποίο θέλει η ομάδα του Αλέξη Παπαβασίλη είναι να δείξει ένα καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στην ΑΕΚ. Μετά στις 6 για τις γυναίκες στο handball derby από βαθμολογική σημασία, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει με την δεύτερη βαθμολογία στη Νέα Ιωνία στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής αίτητες οι νταμπλούχες θέλουν να συνεχίσουν έτσι και να αποδείξουν φυσικά ότι δεν έχουν αντίπαλο και φέτος. Η Νέα Ιωνία υπάρχει φυσικά, είναι μια παραδοσιακή δύναμη τα τελευταία χρόνια στο γυναικείο χάντμπολ. Θέλει να σταματήσει αυτή την αίτητη πορεία του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο δικέφαλο, υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα της τελευταίας στιγμής, κυρίως με κάποιες ιώσεις κτλ. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσουν αυτές. Έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι φέτος είναι ένα επίπεδο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Και στις 6.30 στην Μίκρα
όχι στις 6.30 το Βόλιο Ανδρών, στις 6 στη Μίκρα είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και άλλο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο. Αυτό θα είναι για το Βόλιο γυναίκες, πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο γύρο. Επιτακτική, και αυτό πολύ δύσκολο. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι μονόδρομος η νίκη για την γυναική ομάδα του Βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πάρει ντέρμπι μέχρι στιγμής στη σεζόν. Mm-hmm. Έχει χάσει τον πρώτο γύρο εκτός έδρας από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Θύρα και στη Θεσσαλονίκη από Άρη και Παναξιακό. Άρα θέλει την νίκη για να μείνει σε τροχιά τετράδα. 21 βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ, είναι τέταρτος μαζί με τον Παναξιακό. 27 έχει ο Παναθηναϊκός. Επομένως νομίζω ότι το τρίποντο και καθαρό αν γίνεται κιόλας θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και για το πώς θα πορευτεί στη συνέχεια. Και μάλιστα, την Κυριακή το μεσημέρι στη μία ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπάσκετ γυναικών. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά μεγάλο μπάτζετ εδώ άλλο στην επίπεδο, Ελλάδα. Ναι, άλλο επίπεδο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα προσπαθήσει και εκεί να φανεί ανταγωνιστικός. Τα δύο αυτά παιχνίδια του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το Βόλιο Γυναικών αύριο στις 6 και του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Κυριακή στη 1, θα έχουν διαδικτυακή κάλυψη από το κανάλι του ΑΣ ΠΑΟΚ στο YouTube. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ραφαήλ, νομίζω ήσουν ένα φίλε πολύ μεστός, έτσι. Μας άνοιξε τα μάτια για ό,τι έχει μέσα από τον Κύριο. Δεν θέλω μαζί σου μέσα από τον Κυριακά σου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, να ξέρεις. Εννοείται, ναι. Είναι πολύ γεμάτα από τον Κυριακά σου, φίλε, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τα τμήματα του ΑΣ. Είναι γεμάτο από τον Κύριο πολύ. Επιστρέφει και το Βόλεϊ που έχει σημαντικά παιχνίδια μπροστά του για την κανονική περίοδο. Έτσι, έχουμε μάθει ότι όλα κρίνονται στα play-off, ok, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία φέτος να είναι πρώτος στην κανονική περίοδο, κάτι που δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Όλο έμπαινε με μειονέκτημα έδρα στα play-off. Φέτος του δίνεται αυτή η ευκαιρία. Αν το καταφέρει, καλό θα είναι για την προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτά και μετά το ΑΣ, πηγαίνοντας στα του μπάσκετ και για να κλείσουμε, κάναμε μια μικρή αναφορά στην εισαγωγή μας όσον αφορά τον Σταύρο Σχίζα. Παίρνει αύριο εξιτήριο. Προφανώς και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Οπότε πάω και είναι μείον ένας. Και μείον ένας παίχτης που εγώ θα πω ότι στα τελευταία παιχνίδια, ανεξαρτήτως εικόνας της ομάδας, είναι αρκετά βελτιωμένος σε αυτά τα οποία κάνει σε άμυνα και επίθεση. Και ίσως να είναι και αυτός που θεωρείται ο καλύτερος αμυντικός περιφερειακά. Έτσι, το θέμα βέβαια για το Σχίζα δεν είναι η απουσία του σε αυτό το παιχνίδι. Το θέμα για το Σχίζα να είναι καλά. Γιατί ο τραυματισμός που είχε το βράδυ της Τετάρτης ήταν πολύ επικίνδυνος. Το σημαντικό είναι να είναι καλά το παιδί και είναι καλά. Και σήμερα όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και αύριο είναι να βγει. Πιθανολογώ ότι από τη στιγμή που θα βγει, ίσως αν το επιτρέψει, γιατί να βρεθεί στο γήπεδο έτσι και να είναι δίπλα στην ομάδα και να είναι έστω και στον πάγκο. Τώρα για το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Πολλοί θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ θα το κερδίσει εύκολα. Μακάρι να το κάνει. Να είναι σε θέση να το κάνει. Γενικά, εγώ θα πω ότι ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι πολύ ανταγωνιστικός, άσχετα τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι παιχνίδια όπως αυτά, όπως το αυριανό για παράδειγμα, και έχει πολλά τέτοια στο δεύτερο γύρο ΠΑΟΚ που πρέπει να τα κερδίσει, θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Και ίσως να το κάνει και με τον τρόπο που του αρέσει, δηλαδή με τον ανεβάζει το σκορ και το ρυθμό στο παιχνίδι. Το θέμα βέβαια αύριο δεν είναι ούτε να ανεβάσει το σκορ και το ρυθμό, τίποτα. Αύριο το θέμα είναι να κερδίσει. Είτε με έναν, είτε με 10, είτε με 20 πόντους. Αν καταφέρει να καλύψει και διαφορά του πρώτου γύρου, θα είναι πολύ καλό. Γιατί δεν αποκλείεται ο Ιωνικός με όλες τις αλλαγές που έχει κάνει στο τέλος να είναι μπλεγμένος. Αν και τώρα που μιλάμε είναι άνετος, έχει 7 νίκες ο Ιωνικός. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική ομάδα που έχει κάνει τις 7 νίκες με αυτή που είναι τώρα. Και του έχουν φύγει παίκτες που κάνουν διαφορά. Ο Μαυροκεφαλίδης, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπάρτ, ο Τζαμάλ Τζόνς, που και αυτός είναι ο τελευταίος που έφυγε, πήγε στην Τουρκία στην Μπαχτσέ Ζεχίρ. Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση ο Ιωνικό πλέον. Έτσι, έχει 7 νίκες. Τώρα που μιλάμε είναι άνετος, ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο κίνητρο για το αυριανό παιχνίδι για να κερδίσει, να πάρει ανάσα, να πάει στις 5 και να περιμένει θα γίνει και στα άλλα παιχνίδια. Έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, τον απασχολούν και αυτά. Τον απασχολεί θα γίνει στο Άρης Λάρισα με δύο ομάδες που επίσης είναι εκεί κοντά. Η Λάρισα έχει 6 νίκες, ο Άρης έχει και αυτός 4, όπως και ο ΠΑΟΚ. Τον απασχολεί θα γίνει στο Λαύριο Κολοσσός, που ο Κολοσσός έχει 5 νίκες και το Λαύριο έχει 7. Τον απασχολεί θα γίνει στο Ρέθινο Ηρακλής. Γενικά η αγωνιστική αύριο. Έχει παιχνίδια ομάδων που είναι όλοι μαζί. Δηλαδή το Λαύρο με τον Κολοσσό είναι σχετικά κοντά. Ο ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό είναι σχετικά κοντά. Ο Ηρακλής με τον Ρέθινο είναι κοντά. Είναι με το ίδιο ρεκόρ. Ο Άρης με τη Λάρισα είναι κοντά. Δηλαδή είναι 4 μάτσα αύριο που τα αποτελέσματα, εκτός από τον νικητή, έχουν αντίκτυπο και στον ηττημένο.
Έτσι. Γιατί είναι ομάδες που είναι λίγο πιο χαμηλά και προσπαθούν να κερδίσουν αυτές που είναι λίγο πιο ψηλά. Τέλος πάντων, γενικά το κομμάτι που έχει να κάνει με την παραμονή, ξαναλέω ότι ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα για το που θα πάει. Το θέμα που είναι σίγουρο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι τα παιχνίδια στην Ελλάδα μπορεί να τα κερδίσει όλα. Αρχίζει μέσα από αυτό με τον Ιωνικό. Ακολουθεί ο Κολοσσός, ακολουθεί ο Πανιόνιος, το Λαύριο. Έχει να παίξει με Περιστέρι, έχει να παίξει και με τον Ηρακλή στο τέλος. Ή μάλλον μετά το Κολοσσό, νομίζω είναι Περιστέρι, μπορεί να είναι και πιο μετά. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς πάει ακριβώς. Αλλά τα παιχνίδια στην Ελλάδα είναι όλα μάτς που μπορεί να τα κερδίσει και πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να είναι όπως πρέπει. Και από εκεί και πέρα ότι μπορεί να διεκδικήσει εκτός έδρας. Εκτός έδρας προφανώς και δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι με τον Παναθηναϊκό. Πολύ δύσκολο να διεκδικήσει κάτι με την ΑΕΚ, πολύ δύσκολο να διεκδικήσει κάτι στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Τα δύο εκτός παιχνίδια που μπορεί να διεκδικήσει κάτι είναι το Ρέθυμνο και ο Ήφαιστος. Έτσι. Αλλά εφόσον κάνει δουλειά στην έδρα του, εκτός απρόοπτου, δεν θα κινδυνεύσει. Αν πάρει τα μάτς που έχει στην έδρα του. Και μιλάμε για μάτς τα οποία σίγουρα μπορεί να κερδίσει. Γιατί ο Πάκο Νικόνα που έχει εκτός έδρας, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Τώρα, αν μπορεί να αλλάξει την εικόνα του, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αλλαγές. Εγώ θα πω ότι. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα από τον Bobby Brown ακόμα, αλλά όποιοι παρακολουθούν τα παιχνίδια καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος χρησιμοποίησης του. Το είδαμε και με την Νεπτούνας, το είδαμε και στη Λάρισα, το είδαμε και με την Τιζόν. Επειδή ο Brown δεν είχε ρυθμό αγώνων, ο Χαλαμπίδης προσπαθεί όσο μπορεί να να μην τον φθείρει στα 3 δεκάλεπτα και να τον έχει όσο το δυνατόν πιο φρέσκο και όσο το δυνατόν πιο καθαρό μυαλό στην τέταρτη περίοδο. Με την Νεπτούνας του βγήκε με ένα μεγάλο τρίποντο. Με τη Λάρισα του έδωσε πόντους, αλλά με αυτή την άμυνα που ο Πάουκ δεν μπορούσε να κερδίσει. Με την Τιζόν το έκανε πάλι ο Μπράουν, που είχε 7-8 πόντους συνεχόμενους, αλλά μετά για κάποιο λόγο σταμάτησε η μπάλα να πηγαίνει σε αυτόν ή σε μια-δυο επιθέσεις που ήταν κομβικές για το παιχνίδι και μετά έφυγε τα τρίποντα και έχασε. Νομίζω ότι κάτι ήρθε να κάνει και αύριο, αν το παιχνίδι το επιτρέψει. Δηλαδή, αν το παιχνίδι πάει πάλι έτσι, να έχει τον Μπράουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμο. Στο κομμάτι το τελευταίο, αν είναι παιχνίδι κλειστό. Αν όχι, ο Μπράουν είναι παίκτης που για μένα, το λέω και το ξαναλέω, είναι παίκτης άλλου επίπεδου, δεν είναι παίκτης αυτού του επίπεδου. Απλά τη δεδομένη στιγμή δεν είναι στο 100%. Όταν θα είναι στο 100% ή όταν θα ανεβάσει την απόδοσή του στο 70%, νομίζω θα ξεχωρίζει τη μήκα μες στο γάλα. Έτσι, είναι παίκτης, ξαναλέω, άλλου επίπεδου από αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ, από αυτό που είναι ο Ιωνικός, από αυτό που είναι ο Άρης, η Λάρισα και όλα αυτά. Η Λάρισα μπορεί να είναι εκεί κοντά. Okay. Είναι παίκτης πάνω σε άλλο επίπεδο. Ο Σόρτερ δεν ήταν καλός με την Τιζόν, αλλά. Είναι παίκτης που το καταλαβαίνετε, το βλέπετε ότι παίρνει αποφάσεις, παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι σημαντικός για τη λειτουργία της ομάδας και στην άμυνα. Και νομίζω ότι αύριο θα είναι ακόμα περισσότερο σημαντικός με την απουσία του Σχίζα σε αυτό το κομμάτι, το αμυντικό. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στο θέμα του ψηλού. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του Χόουζ έχει κολλήσει. Για να μην πω παγώσει, το θεωρώ πλέον πολύ δύσκολο να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο, με τον Spencer Χόουζ. Δεν προχωράει το συγκεκριμένο θέμα. Θα είναι θαύμα αν αλλάξει κάτι. Να το πω έτσι, για να μην αποκλείσουμε 100% το ενδεχόμενο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για δύο παίκτες και νομίζω ότι μετά το μάτς με τον Ιωνικό θα έχουμε εξέλιξη. Και όταν λέμε το μάτς με τον Ιωνικό, εννοώ άμεσα. Δηλαδή δεν εννοώ ότι θα περάσει το μάτς με τον Ιωνικό και την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά προχωρημένο και μιλάμε για δύο κινήσεις. Πιθανότητα και οι δύο στη ρακέτα. Το κρατάμε. Το έχουμε, είναι μια πληροφόρηση, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Απλά το λέω για να το έχουμε στο νου μας, ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για δύο παίκτες και να δούμε αν θα υπάρχει άμεσα εξέλιξη. Σας έχω ξαναπεί, το έχουμε ξαναναφέρει και εδώ, ότι είναι υποθέσεις οι οποίες τρέχουν με τη βοήθεια της οικογένειας Σαββίδη και επειδή η οικογένεια Σαββίδη είναι στον ΠΑΟΚ τώρα, είναι χρόνια. Έτσι, έχουμε... Ξέρουμε τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Δεν είναι η πιο γρήγορη στη λήψη αποφάσεων, ωστόσο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, η δική τους βοήθεια είναι αυτή η οποία δίνει ελπίδα στον ΠΑΟΚ. Με τη δική τους βοήθεια ο Bobby Brown, με τη δική τους βοήθεια θα έρθει ένας ή δύο ακόμα παίκτες. Έτσι, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Γιατί για να αλλάξει η εικόνα του ΠΑΟΚ θέλει αλλαγές στο ρόστερ. Brown και Σόρτερ το δίνουν πράγμα, θα το δώσουν περισσότερα στην πορεία, θα πω εγώ. Αν καταφέρει να φέρει και ένα ψηλό που να έχει άλλα χαρακτηριστικά και να μπορέσει να βοηθήσει, και αυτό θα είναι καλό. Έτσι, απλά ξαναλέω ότι περιμένουμε εξέλιξη οριστική σε αυτό το κομμάτι μετά το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Και το ξαναλέω, περιμένουμε εξέλιξη άμεσα. Όχι να φύγουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και άντε μετά να φύγει το επόμενο παιχνίδι και να περιμένουμε. Έτσι, δεν νομίζω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα το αφήσει αυτό το θέμα πλέον κι άλλο και να πάει προς την... προς τη διακοπή. Νομίζω θα υπάρχει άμεσα εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι με το μεταγραφικό. Το λέω, το αναφέρω γιατί και εσείς το ρωτάτε και σας ενδιαφέρει και είναι φυσιολογικό.
να σας ενδιαφέρει και να το ρωτάτε, γιατί όλοι θέλουμε η ομάδα να ενισχυθεί και να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για να διεκδικήσει την παραμονή της. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Στίχημαν. Η Στίχημαν καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά με τις περισσότερες επιλογές σε όλα τα παιχνίδια που μπορείτε να φανταστείτε και με το καζίνο, το οποίο επίσης σας δίνει πάρα πολλές επιλογές. Κατεβάζετε εφαρμογή για tablet ή για κινητό και έχετε παντού τη Στίχημαν. Μαζί μας φυσικά είναι και η Be Easy. Έχει έρθει η εποχή του Web TV. Όλοι εσείς που χρησιμοποιείτε το Power TV, όλοι εσείς που χρησιμοποιείτε υπηρεσίες streaming, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεστε μια καλή ταχύτητα για να έχετε την υψηλή ευκρίνεια. Με το router της Be Easy στο 2312 31 34 34 μπορείτε να παρακολουθήσετε Web TV χωρίς κολλήματα, χωρίς κανένα πρόβλημα, και με το router σας να δίνετε προτεραιότητα εκεί που θέλετε εσείς. Με το router της Be Easy 2312 31 34 34. Μαζί μας φυσικά και η Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Τα τουριστικά που, όπως ξέρετε, είναι ένας τομέας με μεγάλη απορρόφηση και με καλές αποδοχές. Σεμινάρια λοιπόν εξειδίκευσα τουριστικά για να πάρετε εφόδια να δουλέψετε στο τομέα του τουρισμού. Σεμινάρια και στην πληροφορική από την Data Labs 2310 22 2962, datalabs.edu.gr, και η Data Labs είναι στην Εθνικής Αμήνης 14α. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τα μαζεύουμε αυτά από το ΠΑΟΚ 24, πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Αύριο 4 παρατέταρτο το ΠΑΟΚ Ιωνικό, στην Κυριακή στις 6 το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Γεμάτο παιχνίδια, και φυσικά μέσα από το Λίμπερ 4,4 και το αυριανό παιχνίδι του μπάσκετ και την Κυριακή το παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Εμείς με Τάσο Τρέγια λοιπόν, σόλο, όχι, μπορεί και με παρέα. Εμείς ξανά ραντεβού εδώ τη Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα πλήρης εκπομπών. Λοιπόν, αυτά από εμάς, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4.